Fucked Up Radio. Σκόνη Πέτρες Λάσπη. Αυτό το κομμάτι είχε βγει με του Εξαδάχτυλος, ήταν. Ποια χρονολογία νομίζω ήταν. Κοίτα, αυτό είναι γραμμένο το 69-70. Από τα πρώτα κομμάτια που έχω γράψει. Αλλά πώς που να τελειώσουμε τις ηχογραφήσεις και αυτά, έπεσε και η Χούντα και βγήκανε αμέσως μετά. Κρίμα και καλύτερα από μια άποψη, γιατί θα είχαμε πρόβλημα με τη λογοκρισία. Είχαμε και προηγουμένως ένα πρόβλημα με τη λογοκρισία. Είχαμε βγάλει ένα 45, τα παιδιά είναι εντάξει, και από πίσω είχε ένα κομμάτι που λεγόταν «Σε καλή μεριά», το οποίο μας το έκοψε η λογοκρισία. Άγνωστο γιατί, ίσως λόγω του ηρωνικού λίγο κάπως ύφους, και βάλαμε ένα άλλο, το οποίο μου κάνει εντύπωση πως δεν το κόψανε, γιατί μόνο από τον τίτλο έχουν κακούς σκοπούς. Το έχουμε για αυτό. Επί Χούντας τώρα, ας πούμε, εντάξει. Δεν... πώς να το πούμε, δεν... ούτε το έπαιξα, ούτε ήμουνα, ξέρεις, οργανωμένος αντιστασιακός, ας πούμε. Ήταν μια εποχή που κάποια παιδιά κάνανε διαφορετικού είδους αντίσταση, όπως και εξακολουθούμε να την κάνουμε. Τη μουσική πώς τη βλέπεις από εκεί, και το ροκ, αλλά γενικά τη μουσική από τη μεταπολίτευση και μέχρι τώρα? Το ροκ, πολλές έννοιες μέσα στον χρόνο χάνουν την αρχική τους έννοια. Η έννοια, ο όρος ροκ σήμερα δεν λέει τίποτα. Μέσω του στο ροκ εδώ είναι μια μουσική επαναστατική. Νεολαίστηκε, ας πούμε, μουσική. Η οποία τώρα εμπολίσει. Η εξέλιξη ή η ανάλυξή της χρησιμοποιείται σαν σχεδόν καταστατικό μέσο από την τηλεόραση. Όλα και όλοι είναι ρόλο. Με το Ζόρζ τον Μπιλαλή συνεχίζετε ακόμη, κάνετε πράγματα παρέα? Ναι, τώρα το Mama, take this νομίζω το Μάιο είναι να παίξουμε ξανά παρέα. Έχουμε πλάκα με τον Μπιλαλή. Αυτόματα μπαίνουμε σε μία. Πώς ήταν η Άκη, εσείς δεν την προλάβατε? Η Τσίτσεν Τσόγκ, ας πούμε. Κάτι τέτοιο. Τίπες με τον Μπιλαλή. Κάπως έτσι. Να βάλουμε και ένα κομμάτι να ακούσουμε λοιπόν με το Μπιλαλή. Ποιο έχεις, το Χωροφύλακα ή το... Ναι, και το Χωροφύλακα, ναι. Έχεις τον Μπάμπι του Φλού σε ρεμπέτικο? Ναι, βέβαια. Το σκόνο Πετρελάς κανονικά σε ρεμπέτικο είναι. Α, ναι. Αλλά δεν το έχουμε ακόμα. Knock, knock, περί του Μπάμπι του Φλού. Μια ιστορία θα σας πω. Ήθελα να σε ρωτήσω, Δημήτρη, επίσης, σε είχα δει, ήμασταν μαζί το 2012, αν δεν κάνω λάθος, τότε
που είχε γίνει όλο αυτό με το, με το κίνημα των αγανακτισμένων στη, με επίκεντρο την πλατεία Συντάγματος. Ήθελα να σου πω όλα αυτά που γίνανε, γιατί ήσουν πολύ ενεργός σε αυτό το πράγμα, όχι μόνο μουσικά. Πώς είδες την πορεία από τότε, δηλαδή απέδωσε, άφησε κάτι, τι έγινε δηλαδή από εκεί και τότε? Βρήκα θέση στην τράπεζα, εξωτερική δουλειά προς το παρόν, αλλά χωρίς οργάνωση δεν γίνεται τίποτα. Είναι από μένα, και ό,τι βλέπω γρήγορα θα μου δώσουν άφηση. Και η οργάνωση θέλει κάποια πειθαρχία. Νίκη, είσαι μέρος του αισθήματος. Είναι μέτρος τα φωνά για τα ασφαλώ τα γυαλιά. Και πάλι μόνο σε μέσο σεις μπέλη. Με λένε άνθρωποι, δεν με ενοχλεί. Να χάσω τη δουλειά μου. Είναι λίγος μικροδέσμος. Μήπως όμως και μέσα από αυτό πολύ θέτουν ότι μόνο μέσα από το σύστημα μπορεί να το αλλάξεις αυτό. Προσπάζεσαι ότι μέσα από το σύστημα. Μέχρι στιγμής δεν έχουμε κοινωνικές αναγκές από το σύστημα. Οπουδήποτε. Είτε αυτό δεν είναι μέσα από την επανάσταση, είτε πάλι πάλι μέσα από την επανάσταση. Άρα εκτός συστήματος. Μέσα από το σύστημα αλλιώς μπορείς να διορθώσεις κάτι όσο πράγματα. Να ρωτήσω Δημήτρη, ξέρω ότι μένεις στα Εξάρχεια. Πώς βλέπεις την περιοχή, γιατί έχουν γίνει, επειδή γνωρίζω αρκετά πράγματα, είναι μια πολυτάραχη για αυτήν την γειτονιά και έχουν συμβεί πολλά τελευταία. Και ήθελα να σου πω πώς βλέπεις την πορεία της σαν γειτονιά και με όλα αυτά που συμβαίνουν. Υπάρχει μια επιτροπή κατοίκων, δεν ξέρω αν έχεις ασχοληθεί καθόλου με αυτή. Νομίζω ότι είναι μια αυθύνουσα κατάσταση και ότι ειδικά έχουν υποστεί, δεν ξέρω, την κίνηση του real estate. Δηλαδή δεν έχει. Αλλά επειδή πρέπει να περάσει από εκεί και να μην το μετρώ, φαντάζομαι. Σίγουρα θα θέλαμε να ισοπεδώσει και στην αντίληψή μου ήδη το εκμεταλλεύονται και οικονομικά μέχρι να φτάσουν σε αυτό το επίπεδο που νομίζω ότι και εγώ προς τα εκεί πάει, ότι το εκμεταλλεύονται ήδη πάρα πολύ καλά, διότι και αυτή η ανυπαρξία της αστυνομίας εκεί νομίζω ότι εξυπηρετεί λίγο, δηλαδή βλέπω και ναρκωτικά πάρα πολλά και προστασίες και πράγματα, δηλαδή είναι μαφία καλά απλωμένη. Ξέρετε ότι και εμένα είναι μικρομαφίες. Οι μεγάλες μαφίες είναι οι εθνικοί ευρύτες.
Δημήτρη, ήθελα να σε ρωτήσω επίσης. Τα τελευταία χρόνια έχουν υπάρξει μεγάλες τροποποιήσεις στα πράγματα που συμβαίνουν, κυρίως μέσω του ίντερνετ. Ήθελα να σου πω πώς το βλέπεις αυτό, αλλά και επίσης συγκεκριμένα στη μουσική, δηλαδή με το YouTube, με όλα αυτά τα δίκτυα που υπάρχουν. Πλέον ο κόσμος δεν αγοράζει CD, δηλαδή έχει αλλάξει αυτό το πράγμα και τη μουσική βιομηχανία, ας πούμε. Σίγουρα. Σημειώσατε δύο. Τώρα που πάει δεν ξέρω. Απλά έλα στο θείο. Κοίταξε το net γενικά, ο διαδικτυακός κόσμος, ας πούμε, είναι μια εικονική πραγματικότητα. Ευκολύνει, είναι ένα εργαλείο σίγουρα. Απ' την άλλη μεριά και στη μουσική, μια θέση ειδικά στη μουσική, επειδή πλέον σε δευτερόλεπτα μέσα βρίσκεις και ακούς τα πάντα, αλλά και όσον αφορά την πληροφορία γενικότερα, είναι τέτοιος ο βομβαρδισμός και η ευκολία με την οποία δεχόμαστε ή ανασύρουμε, ας πούμε, τις πληροφορίες, που πλέον δυσκολεύεσαι να αξιολογήσεις, ας πούμε, τα πράγματα. Δηλαδή μετά από λίγο, δηλαδή είναι τέτοια ο όγκος, ας πούμε, των και πολλής και άχρηστων πληροφοριών μαζί με τις κάποιες χρήσιμες κατά περίπτωση, ας πούμε, πληροφορίες που δέχεται ο εγκέφαλος, ας πούμε, που είναι δύσκολο πια να αξιολογήσεις, ας πούμε, σωστά τα πράγματα. Δηλαδή η κρίση σου αμβλύνεται. Σήμερα μπερδεύουν την εικονική πραγματικότητα. Είμαστε με τον συνάδελφο, τον Νίκο τον Σπυρόπουλο. Ο Σπυρόπουλος, όσο δεν ξέρω, ήταν και στη Σπυριδούλα. Ο Νίκος και ο αδερφός του Βασίλης. Ο Σπυριδούλα που παίζανε με τον Σπυρόπουλο. Κομμάτια, συναυλίες, καλλιτέχνες. Κοίταξε, κομμάτια κάνει τόσο ότι ό,τι βγάζει ο καθένας, ας πούμε, τα βάζουμε κάτω και τα βγάζουμε. Δούχ, τα μπάλα στα λόγω μου, πάω για το χωριό. Έχουμε τα τελευταία λίγα χρόνια, έχουμε γυρίσει σχεδόν όλη την Ελλάδα. Και με τον Νίκο οι δυο μας, αλλά και οι τρεις. Και τα μπάλα στα λόγω μου, πάω για το χωριό. Πώς Λοστρέχα Ιβανέρος στο σπίτι της Μαριού. Θέλω να μου πεις επίσης για το, έτσι, μια άποψη για το Μπουκόφσκι, γιατί τον έχεις πάρει σε ένα κομμάτι. Θα έρθω μες το βραδάκι. Και έτσι με ένα τελειώμα, έτσι, λίγο σατυρικό τρόπο, ας πούμε, κινήσε γύρω από αυτό, ότι πώς, τι εικόνα είσαι το Μπουκόφσκι. Είναι εξαιρετικό το κομμάτι. Δηλαδή γραμμένο σε γλώσσα αρνήσια που έλεγε και ο Σαγοραίος. Εν τω μεταξύ, μια και πήγαμε εκεί, παρατήρησα ότι έχει κάνει και έχει μελοποιήσει και αρκετά πράγματα του Εγκονόπουλου. Ο Εγκονόπουλος είναι από του αγαπημένου μου Έλληνε ποιητέ. Αγαπημένο. Είχε πει είναι μια μα κι αν θες και αν δεν θες, το μαθαίνεις μαθές. Των πιτνίκων και των αρχικών χίπστερς. Το χίπστερ βγαίνει από το χίπ. Δηλαδή κάποια εποχή λέγανε χίπ είναι η γοφή. Από το κούνημα των γοφών, ο χίπστερ είναι αυτός που ελύσεται. Δηλαδή όπως και ο χίπστερ σήμερα, χίπστερ σημαίνει το παιδί του μπαμπάκα, ας πούμε, που βγαίνει με το μπεμπεδάκι, ας πούμε, και παριστάνει το ένας φλόρος. Η αρχική έννοια του χίπστερ δεν έχει καμία σχέση με αυτό. Είναι κάποιος που είναι
και λύσεται ανάμεσα στις καταστάσεις. Δηλαδή μαγκίτης, καμία σχέση με αυτό που εννοούμε σήμερα. Μιας και πήγαμε όμως στο κομμάτι των χίπηδων, το οποίο το θεωρώ άξιο αναφορά, μιας και εσύ βίωσες και λίγο παραπάνω, ας πούμε, τα πράγματα. Ήταν ένα κίνημα που ήταν παγκόσμιο, δηλαδή είχε μεγάλες βάσεις παγκόσμιες. Ήταν το άπλωμα, αφενός, με τα beat. Η beat γενιά ήταν μια μάνα παιδιών που ασχολούνταν με την τέχνη, ας πούμε, τις τέχνες, ας το πούμε έτσι. Αλλά από κάτω, η τέχνη από κάτω, όχι η τέχνη από πάνω. Φυσίπηκες τα μία κατά κάποιο τρόπο από τη μόδα της εποχής που πέρασε και σε περισσότερα, ας πούμε, απλώθηκε σε αριθμός, ας πούμε, στον γενικότερο κάποιος πληθυσμό, νεολαίστικα, ας πούμε. Παλιά, όπως τον εδεύνε τώρα τους hipsters, ας πούμε, όπως ασθένες και πιο του περιθωρίου, ας πούμε, τότε τον εδεύνε τους hipsters. Θεωρούσε ότι ένα κομμάτι που τους έβαλε έτσι, τους έσπασε, εν πάση περιπτώσει, ήταν και η χρήση των ναρκωτικών, γιατί ήταν ευρέως διαδεδομένο. Πάντα είναι ευρέως διαδεδομένο. Η ιστορία του ανθρώπου είναι άμεσα συνδεδεμένη με την χρήση των ουσιών. Από αρχαιότητα των χρόνων είναι τη χρήση ουσιών, κυρίως ως πνευματική κατά κάποιο τρόπο τροφή ή τρόπος να βγει ο άνθρωπος από το εγώ του, ας πούμε, και από το πιστό αυτό του και να έρθει σε επαφή με κάποιο είδους θύλο, με κάποιο είδους μυστήρια του σύμπαντος, ας το πούμε. Μπορεί όμως, Δημήτρη, να το διαχειριστεί αυτό ο άνθρωπος που δεν μπορεί να το βρει αυτό από μόνος του. Δηλαδή, ή τρομάζει ή χάνεται. Δεν μπορούμε να πούμε. Είναι κατά περίπτωση. Δηλαδή, σε άλλους μπορεί να κάνει καλό, σε άλλους το κάνει κακό. Δεν μπορώ να πούμε σε κάποιον να πάρει ναρκωτικά ή μη πάρει. Αλλά είναι θέμα του καθενός. Τι θα το κάνει τον εαυτό του, ας πούμε, ή τι θα κάνει με τον εαυτό του. Βέβαια εξαρτάται το τι συγκεκριμένα. Τώρα το έχουμε γενικοποιήσει λιγάκι. Ναρκωτικό, παρανακωτικό, εντάξει, δεν είναι το ίδιο. Κοίταξε, όπως το δηλητήριο, η δεν είναι το δηλητήριο ή το αρκωτικό δεν είναι στην ουσία, είναι στη δόση. Και βέβαια εξαρτάται. Αν φυσικά και το τσιγάρο και το αλκοόλ. Ίσως το αλκοόλ είναι ένα κέρδο χειρότερο. Συμμούτερες ουσίες. Αν γίνει καταλαβαίνεις, δεν ξέρεις τι κάνεις μετά από όλες τις πλούτες. Η πρέζα είναι εγνιστική. Η πρέζα εφευρέθηκε ως, εμφανίστηκε ως το επανάκια εναντίον της γρήπης, εναντίον των προβλημάτων μέσα σαν φάρμακο για όλα, ένα ελιξίδιο για όλα. Στον πόλεμο χρησιμοποιούνται όπως και οι μορφήνες, ας πούμε, για τραυματίες. Άσχετο αν μετά τον πόλεμο ο τραυματίας είναι μεθυσμένος, ας πούμε. Και βέβαια δεν υπάρχει ο στρατιωτικός γιατρός. Και έτσι τραβήκαμε.
Επίσης νομίζω ότι χρησιμοποιείται χρησιμοποιείται πολύ το σύστημα, νομίζω, για να χρησιμοποιεί, να εθίζει και να απομονώνει. Όλα τα χρησιμοποιεί το σύστημα. Ό,τι εργαλεία υπάρχουν και δεν υπάρχουν, τα υπάρχουν και τα χρησιμοποιεί, αν δεν υπάρχουν, τα βρίσκονται. Γενικά εγώ μην αντίον τον απαγορεύσω. Δεν κάνουμε τίποτα με τις απαγορεύσεις. Δηλαδή μόνο και μόνο από την πρώτη απαγόρευση δεν και ο συνδυασμός και η επαφία γεννηθήκαν από την πρώτη απαγόρευση. Αν απαγορεύεις κάτι, αυτομάτως δημιουργούνται ομάδες, κλίκες, μαφίες που διακινούν ό,τι απαγορεύει. Και σίγουρα και το σύστημα έχει και αυτό τα ωφέλη. Και στο κάτω-κάτω, ναι, κάποια ωφέλη. Αλλά έχει λιγότερα ωφέλη από το να είναι νόμιμο κάτι που μπορείς να το φορολογήσεις κιόλας και να έχεις και μια εγγυημένη. Το θέμα, ας πούμε, τη σούπα. Η κάναβης απαγορεύτηκε από το 46 και ύστερα, όταν εμφανίστηκε στο προσκήνιο το πλαστικό. Εγώ και μίλησα. Γέννησα το πλαστικό, το νάιλον. Νάιλον βγαίνει από το NY, New York δηλαδή, και Λον, Λόντον. Είναι συγχρόνως. Η Τυπό, βασικά, μια μεγάλη εταιρεία. Το πλαστικό αντικατέστησε ό,τι κατασκευαζόταν από κάναβη. Δηλαδή πανιά, καναβάτσα, σκοινιά, ίνες. Δηλαδή όπου υπήρχαν ίνες, αντικαταστάθηκε από το πλαστικό. Τώρα βέβαια το αντιλαμβανόμαστε κάποια χρόνια ότι το πλαστικό καταστρέφει τη ζωή στον πλανήτη. Στη θάλασσα, ας πούμε, άμα ρίξει μια πλαστική σακούλα και πάει στο βυθό, από κάτω από αυτή τη σακούλα δεν ζει τίποτα. Δεν αναπτύσσεται τίποτα. Είναι καταστροφικό για το περιβάλλον το πλαστικό. Έχει μια ζωή δεν ξέρω πόσες εκατοντάδες χρόνια. Δεν είναι, πώς το λέμε, το biodegradable, αυτοδιαλυόμενο, ας πούμε. Και απορώ πως ακόμα δεν έχει γίνει μια προσπάθεια τουλάχιστον να αντικατασταθεί αυτό το η πλαστική σακούλα με σακούλες από κάναβη. Υπάρχει βιομηχανική κάναβη, υπάρχει η φαρμακευτική κάναβη, δηλαδή έχει ένα σωρό χρήσεις. Μέχρι το 46 στα Αμερική τουλάχιστον ήταν υποχρεωτική η καλλιέργεια της κάναβης, γιατί είχαν ανάγκες πολεμικές, δηλαδή τέντες, σκοινιά, καναβάτσα, όλα αυτά. Τώρα έχει προχωρήσει η τεχνολογία και από την κάναβη φτιάχνουν μέχρι υφάσματα, μέχρι και καρότσες αυτοκίνητο, στην βιομηχανία αυτοκίνητων. Εδώ στην Ελλάδα έχουμε ένα κλίμα που ευνοεί την καλλιέργεια και την ποιότητα της κάναβης, της κανάβεως. Είναι ένα από τα προϊόντα και τις καλλιέργειες που θα μπορούσαν να βοηθήσουν στο να ξανασταθεί στα πόδια της οικονομία της χώρας. Αλλά στο κουφού την πόρτα όσο θα σβρώτα. Γενικά νομίζω ότι αυτό που βλέπουμε τελευταία, τι τελευταία, πολλά χρόνια. Δηλαδή νομίζω ότι άμα νομοποιηθεί η χρήση κάναβης θα γίνουν όλοι χασικλίδες. Όχι, ούτε καν. Ή άμα επιτραπεί, ας πούμε, να δίνεται από τα φαρμακεία, ας πούμε, η πρέζα, ας πούμε, θα γίνουν όλοι πρεζάκιδες. Το επάγγελμά του είναι άκρος επικίνδυνο. Πύρη της και στότε δυναμή της.
Είναι η πρώτη ύλη των ήλιων. Ήθελα Δημήτρη να σε ρωτήσω οπωσδήποτε. Άρα μικρή απροσεξία. Να το κάνω τώρα για να. Έρχεται η τρομερά καταστροφή. Να φτάσουμε να ξεμείνουμε από χρόνο. Το φαντικό κρότο. Αν βλέπεις πρακτική και μέλλον και αν πού πιστεύεις ότι υπάρχει αυτό, δηλαδή βλέπουμε ότι πλέον είμαστε εγκλωβισμένοι και πολιτικά, κυβερνητικά γύρω από άκυρες κυβερνήσεις και στην ουσία είμαστε και ένα προτεκτοράτο όπου βαλόμαστε από παντού. Είναι απλούστατα η σύζυγος ο τεκτοράτος σημαίνει να σε προστατεύουν. Η γυναίκα μας δεν μας προστατεύει κανένας. Του να δει εμάς είστε ορθόδοξος χριστιανοί. Είμαστε και εμείς του να δει. Σήμερα βραδιάζεται στις εκκλησίες. Δεν έχουμε καλές σχέσεις με κανένα από τους γειτόνους μας. Και όλο προσέχεται. Και κάνουμε τους έργους που είμαστε και... Κι έτσι τον εκρατά στη ζωή. Της ορθοδοξίας ας το πούμε. Μάλιστα. Κάτω στη χαράδρα που περιβάλλει τον αρκολοφίσκο. Εκεί, δεν ξέρουμε καταρχήν τι έχει στείλει τον κόσμο. Και επίσης δεν ξέρουμε και τι θέλουμε. Τα περισσότερα μαρμάρια. Ή έστω τι δεν θέλουμε. Άλλα ταπεινότερα. Όμως όλα είναι δύσκολα. Από το βάρος δηλαδή αυτού ενός. Κι όλα με μια θηρίδα για τα πολιτισμού επίπλαστου. Κάθε τόσο συλλέγει υπομονετικά τα χρήματα. Που είναι όλο της επιθυμίας. Το μέρος διαθέτει για αναφορεργούς σκοπούς. Βάλε και την ενίσχυση απόρων. Την αφραγγία και το ότι υποπεράτους συνέχεια αυτό να τρέχει από εδώ και από εκεί σαν το ζαγάρι να μην ξέρεις από που θα σου έρθει. Να προσπαθεί με αυτό εν καιρό να ανεγείρει η εκκλησία. Τι είμαστε, τι θέλουμε. Αν δεν υπήρχε δηλαδή ο Παρθενώνας, τι θα παρουσιάζαμε. Πιο πέρα στη χαράδρα κάποιος έχει εγκαταστήσει την ψυχή. Μην ξεχνάς ότι η Ελλάδα δεν έζησε ούτε το διαθετισμό, μέσα σε περιβόλια, ούτε την αναγέννηση. Είναι τα ερείπια μισοχτισμένου αρχοντικού. Που ήταν. Αυτή η ιστορία του Ιταλού είναι και η ιστορία του Ιταλού. Σημαντικά σταυροδρόμια στην. Δεν είμαι εγώ ο πυροτεχνικός. Τα ποίηματά μου δεν είναι πασχαλινά χαλκούνια και οι πίνακές μου καταπλήσοντος κάλους νυχτερινά υπέρλαμπρα μετέωρα του Αττικού ουρανού. Κι όμως, εάν ακόμη δεν με κατασπαράξανε αλήπητα, εγώ χαρακτηρίζω τις σάρκες μου στα σκυλιά. Αυτό με δύο γλώσσες, μια ελληνική, μια αγγλική. Στην οργή σου και στην αγάπη σου. Η κατάσταση. Το ξέρω. Όχι μόνο εδώ, γιατί το πρόβλημα δεν είναι εδώ, είναι παγκόσμιο το πρόβλημα. Προσεύχεσαι για μένα. Καφρίλα ρούς. Μάζευε τα λεφτά των προσκυνηταρίων μας. Κυβερνάει η καφρίλα. Μετά για λευκά σου χέρια, το καλό παντού. Όμως, κράτα ένα και βέβαια μέρος, με την εκλογή του κυρίου και εμείς λίγο ένα ποσό για να αναγείρουμε μια εκκλησία αφιερωμένη στην βασίλισσα που είχε το όνομά σου. Τρόμπας ήταν το όνομά σου. Εκεί μέσα, σε αυτήν την εκκλησία θέλω να σε παντρευτώ. Και το έκανε Τραμπ. Γιατί είσαι ωραία, έχεις την πιο ευγενική και υπερήφανη. Λοιπόν, θα μας τρομπάρει και αυτός κανονικά. Όπως βλέπουμε και στην Ευρώπη αλλά και αλλού. Τα ακροδεξιά παραμορφώματα βγαίνουν πάλι στην επιφάνεια, δηλαδή ό,τι χειρότερο έχει ο άνθρωπος μέσα του. Δεν μαθαίνουμε δυστυχώς ούτε από τα μαθήματα ούτε από τα παθήματα του παρελθόντος. Τι σημαίνει άνθρωπος δηλαδή? Είμαστε κανίβαλοι. Κανιβαλιζόμαστε. Εδώ δε που έχουμε και αυτή την τάση να υπερδραματοποιούμε τα πράγματα, το βλέπουμε ακόμα και στη μουσική αυτό. Άμα παρακολουθείς λιγάκι τα τεκτενόμενα στη μουσική, τουλάχιστον στην επιφάνεια, γιατί κάτω από την επιφάνεια πάντα υπάρχουν πολλά πράγματα που συμβαίνουν και τα οποία μπορεί να μην βγουν και ποτέ στην επιφάνεια. Δηλαδή πιστεύω ότι ειδικά στη μουσική, όπως και στο γραπτό λόγο ή στις εικαστικές τέχνες, σίγουρα υπάρχουν αριστουργηματάκια έστω που συμβαίνουν, που πραγματοποιούνται από εδώ και από εκεί και δεν θα δουν ποτέ το φως της δημοσιότητας ή δεν θα βγουν ποτέ στην επιφάνεια. Αλλά αυτό που υπάρχει στην επιφάνεια το βλέπεις. Είναι ένα υπερδραματοποιημένο. Και ο Αποστόλης. Έβλεπα χτες κάτι παιδιά που παίζανε κομμάτια του Άσημου.
είναι το άσημο είχε, δεν είναι τόσο το. Το χαμπάρι. Πώς λέμε. It's the singer, not the song. Ένα κομμάτι, άμα το δεις γραμμένο, το χαμπάρι. Μπορεί να έχει ένα. Μια σοβαρότητα, μια σοβαροφάνεια. Εξαρτάται πώς θα το εκφράσεις. Άμα το εκφράσεις με ειρωνικό τρόπο, είναι άλλο πράγμα. Άμα το εκφράσεις σαν να είναι, άμα το αντιμετωπίσεις σαν να είναι μουσιακό είδος, δηλαδή με τη σοβαροφάνεια των έντεχνων, σαν να παίζουν κλασική μουσική, να πούμε, σαν να μην είναι κάτι μηγιάγγιχτο, ας πούμε, που δεν μπορεί να το αγγίξει παρά μόνο. Δεν λέει τίποτα. Εντάξει, παίζανε σωστά τα παιδιά. Η έκφραση όμως δεν έχει καμία σχέση με τον Άση. Αφού έλεγα στη Θέκλα που μιλάγαμε χθες, φίλοι μου, στις ψωλής του, ότι αν τους έβλεπα με τους άκουγε άσχημος, θα τους πλάκωνε τις κλωτσές. Ήτανε που ήταν ιδιότροπος. Το χαμπά. Ο Αποστόλης πήρε. Ας ακούσουμε τον Αποστόλη. Να κοινές ψώλες του αγάπησε. Γυναίκα και παιδιά. Ο Αποστόλης πήρε τα βουνά. Αυτό και κάνα δύο τρία ακόμα κομματάκια είναι σαν πρόχειρα γραμμένα, πως τα παίρνουμε στο σπίτι με τον συνάδελφο τον Νίκο τον Σπυρόπουλο. Είναι τελευταία εσόδια, τα τελευταία κανένα δύο χρόνια δηλαδή. Θα βάλεις και το είτε προφίλ είτε αμφάς. Να κλέψει τα άστρα ξεκίνησε. Νύχτα και σκότωσε όλα τα όνειρα. Αυτό το άγαλμα. Και μπλεκόντα να σπάρεις το Κονόπουλο. Έγινε απόλυτα τους τους φάτους. Δημήτρη, μιας και αναφέρθηκε με το κομμάτι το, με τον Αποστόλη που πήρε τα βουνά, βλέπουμε ότι σε σχέση με αυτό είναι μια λύση που βρίσκουν αρκετοί και πέρα της ατομικής λύσης που ήταν μέχρι τώρα υπάρχουν και κάποιες κολεκτίβες. Κολεκτίβες τις βαθιές πόρτες και τον φύσιο τις γράφειες, τις κόκκινες και τους κρυφούς τις κολεκτίβες. Η αριστερή είναι χαράματα. Να κλέψει τα άστρα ξεκίνησε. Νύχτα και ό,τι το πιο ανθρώπινο. Όλα τα όνειρα. Αυτό το άγαλμα. Και αλλά όταν ο σβάδιζε. Ευτυχώ είναι ένα αγόρι στο σπίτι του. Και μάτωνα στα αγκάθια. Και μάτωνα στα αγκάθια. Τέτοια παιδεία, α πούμε. Και τα ευγενικά ευλογημένα χέρια του. Το πιο δυνατό παράδειγμα νομίζω που, έχουμε, που έχει υπάρξει είναι η Ζαπατίστα στο Μεξικό. Και του Παρθενικού είναι πολλά τα παραδείγματα. Πόρτες, και των θυσιών της τις γράφειες, τις κόκκινες και τους κρυφούς της άνθρωπης. Έχουμε πολλά τέτοια παραδείγματα. Αλλά είναι μικρά και όσο το πλήστο απομονωμένα. Ας το πούμε έτσι. Κοίταξε, ξεκίνησε αυγή. Οι δυσκολίες να κλέψει τα άστρα ξεκίνησε. Οδηγούν τον άνθρωπο και ή προς την μία ή προς την άλλη. Αυτό το άγαλμα. Ή θα γίνεις καλύτερος άνθρωπος ή θα γίνεις ακτίνος. Αφήσω σώζον αυτό το δίτο, πατήσω με πατώσε, ο θάνατος σου η ζωή. Και εξάλλου είναι ένα χαρακτηριστικό αμήντα, έτσι δεν θα υπήρχαν για αυτές οι εκφράσεις. Όπως δεν θα υπήρχε και η έκφραση μέτρων άριστον, αν υπήρχε μέτρο. Και του Παρθενικού όνειρο. Είπα να πει ότι αυτοί οι άνθρωποι δεν είχαν μέτρο. Και τον θυσιακά στις κράτες, θα δουν και κάποιος την ανάγκη να πει μέτρων άριστον. Αλλά πίζουσανε. Κοίταξε, είναι μια πιο δύσκολο φόσκο.
μέσα στις ευκολίες που προχωρείς τώρα. Βέβαια δεν ξέρατε πώς θα είναι μετά από 2.000 χρόνια, ότι θα έχουν διαχρηστικό στο σπίτι, ότι θα έχουν ψυχολογικό τις δυσκάφειες, τις από άλλη μεριά η ζωή τους θα είναι πιο ακουστή. Πιο κοντά στη φύση, πιο κοντά στη γη. Γι' αυτό βλέπεις και σήμερα υπάρχει μια τάση όντις της κράσας να γυρίσουμε κόκκινες στην επαρχίδες της δύσης. Εγώ πιστεύω πως μια λύση για την πώς θα το πω των φυσιών της της κράφειας της κόκκινες και τους κρυφούς της επανά σύνδεση του κοινωνικού ιστού θα ήταν αντί για θητεία και των φυσιών της της να πήγαινα μόλις στα δημόσια έσα και στα χωράφια με την αξίνα ή με την τσάπα. Αυτό θα βοηθούσε στο να δημιουργήσουμε μια αυτάρκεια και χωρίς αυτάρκεια στις γράφειες, τις κόκκινες και τους κοκκινες. Χωρίς αυτάρκεια καταρχήν δεν έχεις ανεξαρτησία. Αν έχεις αυτάρκεια μπορείς να αποκτήσεις και κάποια ανεξαρτησία. Και των θυσιών της της γράφειας. Επίσης θα βοηθούσε έτσι σε κάποια, ας το πούμε, συμφιλίωση. Ανάμεσα στις αντίρροπες δυνάμεις που γίνονται στις κάποιες τις κόκκινες και αυτούς τις κόκκινες. Ο άνθρωπος τα έχει όλα μέσα του. Όλοι τα έχουμε όλα μέσα μας. Από το καλύτερο μέχρι το χειρότερο. Ό,τι μπορεί να σκεφτείς εσύ μπορεί να το σκεφτεί και οποιοσδήποτε άλλος. Λοιπόν, όταν δουλεύεις ας πούμε και σκάβεις, δεν κοιτάς τι φοράει ο διπλανός. Αν βοηθούσαμε δηλαδή και αντί για θητεία βοηθούσαμε όλοι στο να φτιαχτούν δρόμοι, γέφυρες, εργοστάσια, θα σεβόμασταν επίσης το δημόσιο χώρο. Ο Έλληνας το δημόσιο χώρο δεν το σέβεται. Για τον κάθε Έλληνα ο δημόσιος χώρος είναι ο σκουπιδονενεκές του, όχι του άλλου, μόνο του ίδιου. Άμα σε δει εσένα δηλαδή απέταξει μια γόπα, μπορεί να σε βρήσει, ενώ ο ίδιος πετάει 10 γόπες. Είτε προφίλ, είτε προφίλετε αν φας, είτε ούτως ή άλλως θα τον φας. Ούτως ή άλλως. Κι ύστερα θα ψάχνεσαι και θα τριγυρνάς κατά διαόλου πρωτού να πας. Κι όλο θα τριγυρνάς κατά διαόλου πρωτού να πας. Σε φάρουμε στο χάος κι άντε να μείνεις πράος. Σοκάρουμε στο χάος κι άντε να μείνεις πράος. Προχτές ήσουν αγάς, τώρα δεν έχεις ούτε να φας. Περιδινίζεται όλο σου το είναι, δεν έχεις και που την κεφαλή σου κλείνε. Σε φάρουμε στο χάος γιατί να μείνεις πράγος. Τσοχάρουμε στο χάος άντε να μείνεις πράος. Κάτι λέει και περί λίχνων τα σαφάς. Και περί λίχνων τα σαφάς. Στον καναπέ σου ψοφολογάς, περιμένεις να τον εφάς. Είτε προφίλ είτε αμφάς. Η μιζέρια δεν έχει να κάνει με την οικονομική κατάσταση. Οι περισσότεροι μιζέροι άνθρωποι που ξέρω είναι πλούσιοι. Πετάει αθόρυβα. Με τους εράνους ας πούμε, η φτωχή δεν είναι.
όπως έλεγε ένας παλιός, ο υγιής δεν μπορεί να καταλάβει τον άρρωστο και ο πλούσιος δεν μπορεί να καταλάβει τον φτωχό. Δηλαδή αν δεν το ζήσεις το πετσί, το πετσί σου δεν μπορεί να το καταλάβει. Κάπως μπορεί να συμπεράσει το άλογο, η συμπάθεια, η συμπαράσταση, αλλά δεν μπορείς να κοκκιβάλλει το μόνος σαν σήμερα. Άμα δεν αρρωστήσει, δηλαδή ο ίδιος δεν μπορεί να καταλάβει και τρέχω σωστά στα τώρα. Έτσι δεν γίνεται. Άμα είσαι άνθρωπος θα κάνεις μαλάκες. Θα κάνεις και μαλάκες. Και καλά θα κάνεις. Παραβάλλω την όλη κατάσταση με ένα ρεαλί. Η ζωή δεν είναι, δεν έχει καμία σχέση με τον ορθολογισμό. Βλέπεις ένα που μας προτείνουν οι προτεστάντες και οι καλυμπινιστές σας. Ένα πουλί. Μην ακούς τα χαρίς ραδιόφωνα που παίζουν όλη μέρα playlist. Το κλίμα παίζει πολύ μεγάλο ρόλο. Στις ανθρώπες και στην επιτυχία του χαρακτήρα του. Στη μόρφωση του χαρακτήρα και της νοοτροπίας. Σε μια χώρα που η επιβίωση του χαρακτήρα φαντάζει σχετικά εύκολη. Δηλαδή είναι ίδιο το κλίμα. Έχουμε μια πλούσια χώρα και όμως είμαστε φτωχοί. Το θέμα δεν είναι ότι είμαστε φτωχοί, είμαστε φτωχοί το πνεύμα. Όσο πιο λίγα έχεις, τόσο λιγότερα έχεις να χάσεις. Το μας έχουν συνηθίσει ισόν και καλά. Πάρε, πάρε, πάρε. Ψώνισε, ψώνισε μόνο. Αυτή η υπερκαταλωτισμό σας είναι ο θάνατος της αλεπούς και του ανθρωπισμού. Πλησιάζοντας επέτειο, ακόμα και στο θέμα της αλληλεγγύης, γιατί η φιλανθρωπία είναι άλλο πράγμα με αλληλεγγύη. Η αλληλεγγύη είναι απευθείας. Η φιλανθρωπία καταρχήν έχει συμφέροντα, διότι όποιος παριστάνει τον φιλάνθρωπο έχει αυτομάτως εκπτώσεις στην εφορία και ούτω καθεξής, έχει διάφορα. Γι' αυτό και βλέπεις διάφορους μεγάλους επιχειρηματίες και μεγάλο κρατούμενος που το παίζουν φιλάνθρωποι. Επίσης αυτό το click and donate, δηλαδή με ένα πατώντας ένα κουμπάκι μπορείς να έχεις τη συνείδησή σου ήσυχη ότι εντάξει το ανεφουσίας, πώς να το πω, οριζοντίος, καθέτος, πλαγίος, την υποχρέωσή σου, ας πούμε, αν θέλεις την κοινωνική, μπορείς να κοιμάσαι ήσυχος με τη συνείδησή σου ήσυχη. Ή πάνε και τρέχουν, ας πούμε, ξέρω εγώ, half marathon, ξέρω, 5 χιλιόμετρα δρόμος για φιλανθρωπικό σκοπό. Ή φέρτε σακούλες, ας πούμε, με τρόφιμα και θα δείτε και μια θεατρική παράσταση. Θα προτιμούσαν δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι, ας πούμε, να έχουν ένα πιάτο φαΐ και να το πάνε ήδη προσωπικά. Να έρθουν σε επαφή δηλαδή πρόσωπο με πρόσωπο με αυτούς τους οποίους υποτίθεται ότι θέλουν να βοηθήσουν. Αυτό το click and donate είναι απάνθρωπο. Δεν είναι καμία σχέση ούτε με αλληλεγγύη ούτε καν με φιλανθρωπία. Ένα τέχνασμα δηλαδή, ο αποστασιοποιημένος πολίτης να αισθανθεί ότι έχει και συνείδηση σου ίσχυε, ότι έκανε το καλό της ημέρας, ας πούμε, σαν τα από τα σκοπάκια. Πού το ασχολείται? Θα λυθεί, δεν θα λυθεί, θα βοηθηθεί, θα πάνε τα λεφτά εκεί, τίποτα. Αλλά και η λέξη. Άλλο, αυτό είναι άλλο ένα κατάλληλο. Είναι και αυτό ένα κεφάλαιο. Αλλά επίσης και σαν λέξη. Ο φιλάνθρωπος, δηλαδή όταν είσαι. Δηλαδή είσαι εσύ αλλού. Όπως λέμε, φιλόσοφος. Το ίδιο πράγμα. Τη μουσική μην την παρακολουθείς σήμερα, γιατί εξελίσσεται πάρα πολύ γρήγορα και είναι λίγο δύσκολο για οποιοδήποτε να την παρακολουθήσει πιστά. Αλλά βλέπεις τι γίνεται μέχρι σήμερα, ας πούμε, τις εξελίξεις των μουσικών ειδών, τις νέες μπάντες που βγαίνουν, να τα παρακολουθείς, πώς τα βλέπεις αυτά? Λίγο πολύ, εντάξει. Βελτιώνονται, εξελίσσονται, σωστά αυτό. Το εξελίσσεται και το βελτιώνεται είναι
αόριστες έννοιες κατά κάποιο τρόπο. Σου είπα και πριν, σίγουρα υπάρχουν πράγματα, μικρά διαμαντάκια, αν θέλεις, που υπάρχουν σίγουρα. Μέσα στην όλη σαβούρα που επικρατεί, που είναι στην επιφάνεια, ας πούμε, και σε μεγάλο βάθος, είναι δύσκολο να τα βρεις. Αλλά όποιος ψάχνει βρίσκει. Δεν μπορώ το... 2-3 πράγματα δεν τα μπορώ. Δεν μπορώ την πολύ μπραβούρα. Τα πολύ έτσι ηρωικοφανή hip hop και rap. Εγώ είμαι του Arab. Τώρα τελευταία έχω, εκτός από τα κομμάτια που παίζουμε στο live, έχω φτιάξει και μερικά interludia ή intermedia. Διάμεσα δηλαδή, ίσα ίσα. Πώς είχα κάνει ένα κομματάκι για τον Άδωνη, που έλεγα όταν ήταν υπουργός υγείας, τι ήταν. Αυτά που λες και αυτά που κάνεις, έχεις βαλθεί να μας πεθάνεις. Όμως θα τρέξεις και δεν θα φτάνεις. Δεν θα αρρωστήσουμε ποτέ. Κουφάλα Γεωργιάδη. Έχω γράψει μερικά έτσι μικρά, όπως με σκοπτική είναι πάντα διάθεση. Το ένα λέει: θέλω κρέμα με χαβιάρι να ελκύσω τον καβλιάρι. Θέλω και κολαγόνο, θέλω και αλόι, και μόλις δω το πέδαρο του λέω coming boy. Hello, my name is Roy, και εμένα καλή Roy. Το ένα. Το άλλο λέει: ήταν όλοι τους ροκάδες, κάργα και μεταλλάδες, οργισμένοι χιπχοπάδες, τυφλανάχουν οι αραπάδες. Τα λέω, ξέρεις, με λίγο σκοπτικό, ας πούμε, τρόπο. Κοίτα, ουσιαστικά δεν υπάρχει κακό είδος μουσικής. Με τον Τάδε, με τον Δίνα στο Λονδίνο στην Αυστρία. Και η μουσική είναι μία ουσιαστικά. Το θέμα είναι πώς εκφράζεσαι. Τι είναι τρόπο, δηλαδή, ποιο τρόπο διαλέγεις για να εκφράσεις. Δεν μπορώ τις, αυτά που λέω, τις πριονοκορδέλες, αυτά τα λαϊκό ροκ pop. Που είναι έτσι ένα συνοθήλευμα. Αυτά που δεν ξέρω, εγώ τα λέω πριονοκορδέλες. Τα καψούρο. Αν και προτιμώ δηλαδή τους σκυλάδες παρά τους έντεχνους. Οι σκυλάδες έχουν και κάποιο χιούμορ. Είναι και ξεκάθαρη. Σίγουρα. Σαν πεις είναι καφρίλα. Προτιμώ την ειλικρινή καφρίλα από το δίθεν το έντεχνο και το δίθεν αυτά τα την ποζεριά. Επίσης στο ροκ δυστυχώς έχουμε περισσότερο επηρεαστεί από τους ποζάτους παρά από τους ουσιαστικούς ροκάδες. Και αυτό έχει να κάνει με την νοοτροπία μας και το χαρακτήρα μας. Όσο ζει ο άνθρωπος, ουδής προφήτης στον τόπο του. Μόλις πεθάνεις αμέσως αποθεώρεσαι. Μάζευε μουσικούς, μου λέει να κατέβουμε. Λέω να μου πεις, λέω, πόσα θα πάρει. Όσο ζεις, λέει, μπορεί να σε αποθεώσουν, αλλά για να μπορούν την επόμενη στιγμή να σε απαξιώσουν. Δηλαδή την ίδια στιγμή ο άλλος σου λέει είσαι Θεός, Θεός. Ο άλλος δίπλα λέει, έλα μόρτο μαλάκα. Μα την προκαταβολή. Το έχουμε εύκολο, πολύ. Το περιμένουμε λοιπόν έξω από το καράβι, 2-3 φίλοι. Πιάνε. Υπάρχει αυτό, βλέπεις, ο σημερινός πολιτισμός της Μεγαλούπολης, ο πολιτισμός, ας πούμε, αν μπορεί να το πει κανένας πολιτισμό, είναι
Λοιπόν, τέλος πάντων, χάνεις την ταυτότητά σου. Την ώρα που ήταν να φύγει το καράβι. Νομίζεις ότι θα βρεις την ταυτότητά σου. Μπαίνουμε μέσα. Είτε αποθεώντας, είτε κυρίως απαξιώνοντας. Τρεις κιθάρες στην μπάνα. Δηλαδή όποιος βγει λίγο παραπάνω, πώς είναι, πώς έχουμε μια σανίδα που την πλανίζει ο ξυλουργός. Άμα έχει κάποιο ρόζο και πετάγεται ο ρόζος, ας πούμε, και εμποδίζει την πλάνη, παίρνει το καλέμι, ας πούμε, και το σφυράκι και του ρίχνει μία και φεύγει ο ρόζος. Όταν φύγει ο ρόζος, με τι αντικαθίσταται? Με στόκο. Το απλό είναι δύσκολο. Γι' αυτό και βλέπεις σχεδόν κανένας δεν θα σου μιλήσει απλά. Το παραμύθι, το ποίημα πάνω απ' όλα. Κυρίως αυτό το βλέπουμε στην πολιτική, αλλά όχι μόνο. Το βλέπουμε και στις τέχνες αυτό. Τη σάλτσα, το κάτι αόριστο, το κάτι εννοώ, αλλά το έχουμε δει και με καλλιτέχνες, μουσικούς και θεκουργούς πολλές φορές, ότι όταν τους ρωτάει κάποιος είτε προσωπικά είτε και σε συνεντεύξεις, ότι ξέρεις εννοείς αυτό ή ξέρω τι, ό,τι καταλαβαίνει κανείς. Λίγο αόριστο. Κοίταξε. Έχουμε συνηθίσει να βασιζόμαστε στις στις κρίσεις των τεχνοκριτικών, να το πούμε έτσι. Τι μπορεί να σου πει ένας τεχνοκριτικός για ένα πίνακα σουρεαλιστικό, ας πούμε, ή κυβιστικό, ή μας σε μια φόρμα που είναι έξω από το νατουραλιστικό. Το βλέπεις και λες τι εννοεί, τι να εννοεί. Το βλέπεις, αν σ' αρέσει πάει να πει ότι κάτι σου λέει. Αν δεν σ' αρέσει, δεν σ' αρέσει. Ό,τι και αν σου πει ο τεχνοκριτικός, τι μπορεί να σου πει? Μπορεί να σου εξηγήσει τον πίνακα, δεν μπορεί να τον εξηγήσει ο ίδιος που τον έφτιαξε. Άρα είσαι ένα παράσιτο στην ουσία που ζει όπως και η πολιτική από μια άποψη. Δεν βλέπει, σου πουλά το παραμύθι. Λέει το ποίημα. Βρήκε στην άκρη τσαμπατζού και άνετη. Άλλα λέμε και άλλα εννοούμε. Άλλα λόγια να αγαπιόμαστε. Το unspeak που λένε και οι Εγγλέζοι. Μα κάποτε η απέτηση θα γίνει επαιτία. Οπότε κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος με το κομμάτι το Ζουζού Κοκό. Την γνωστή ιστορία. Λένε, ας πούμε, πρόσεξε. Υψηλής ποιότητας μέτρα. Όσο υψηλότερας ποιότητας είναι τα μέτρα, τόσο λιγότερας ποιότητας θα είναι η ζωή σου. Άρα τι πάει να πει υψηλής ποιότητας μέτρα? Να σου ορφήξω όσο το δυνατό παραπάνω, δηλαδή. Όλα μετονομάζονται κατά τέτοιο τρόπο, τόσο ώστε ο Κοσμάκης, ας πούμε, τη λένε και αυτή, να μην καταλαβαίνει περί τίνος πρόκειται. Όπως το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη. Μπράβο, ρε. Α, μπράβο. Ωραία παρέμβαση, ξύπνο. Λοιπόν, κάπως έτσι φτάνουμε στο τέλος της εκπομπής. Δημήτρη, θέλεις να σημειώσεις κάτι, οτιδήποτε? Όχι, ευχαριστούμε αν μας ακούτε. Να είστε καλά, να προσέχετε. Κυρίως να προσέχετε τι σκέφτεστε. Γιατί από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν και οι σκέψεις είναι πετάγονται από το κεφάλι χωρίς να το ελέγχουμε. Ελέγχουμε τη σκέψη αφού έχει έρθει. Δηλαδή σου έρχεται η σκέψη και από εκεί και πέρα μπορείς και την αναλυζάρεις. Δηλαδή την οργανώνεις, τη βάζεις προς να πάει προς τα δω ή να πάει προς τα εκεί. Οι σκέψεις ξεπηδάνε χωρίς να το θέλουμε. Άρα να προσέχετε τι σκέφτεστε και τι εύχεστε. Να είσαι καλά, Δημήτρη. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και εγώ ευχαριστώ. Καλή συνέχεια σε όλους.